Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα κατέθεσε ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης εναντίον της Εγνατίας Οδού ΑΕ για τη δυσκολία κίνησης των οχημάτων στην ανατολική πλευρά της Καβάλας με αφορμή την κατασκευή του μετοπικού σταθμού διοδίων. Έχουμε υποβάλει τη μηνυτήρια αναφορά και περιμένουμε από εδώ και πέρα τα αποτελέσματα της έρευνας του εισαγγελέα που θα γίνει και ελπίζω πολύ γρήγορα να ανοίξει το κομμάτι αυτού του δρόμου, η ανατολική πλευρά, για να μπορούμε να εξυπηρετείται όλη η πόλη και όλη η περιφέρεια. Δεν είναι μόνο η πόλη της Καβάλας. Αυτή τη στιγμή η αγορά της πόλης μας χάνει αρκετά χρήματα από αυτή την υπόθεση, διότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν μέσα στην πόλη και φεύγουν ή συνεχίζουν από τη δυτική πλευρά, οπότε η αγορά της πόλης ζημιώνεται, αλλά και ταλαιπωρείται και όλος ο κόσμος. Πράγματι, όπως είπε ο Δήμαρχος, υποβλήθηκε μήνυση στην εισαγγελία Καβάλας, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τη μη λειτουργία της ανατολικής εισόδου της πόλης Καβάλας. Ένα θέμα που αφορά και τους επαγγελματίες της πόλης, αλλά και γενικότερα για τον νομό της Καβάλας, αλλά και τίθονται και θέματα ασφαλείας. Έχω πει κατά επανάληψη ότι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως σε χιονοπτώσεις, το να μην λειτουργεί η ανατολική είσοδο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, αλλά και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας. Πιστεύω, έστω την ίσα τη στιγμή, η Εγνατία Οδός να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίζει με τους θεσμούς και να ανοίξει την ανατολική είσοδο της πόλης Καβάλας. Δεν μπορεί αυτό να συνεχίζεται συνέχεια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε έναν εργολάβο πότε θα κάνει την κατασκευή σε ένα άλλο σημείο για να έρθει εδώ. Πρέπει να η Εγνατία να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην πόλη της Καβάλας. Γιατί καταθέσατε μηνυτήρια αναφορά, επικοινωνία δεν είχατε με τη διοίκηση της Εγνατίας Οδού ΑΕ? Έχουμε, πάντα υπάρχει μια δικαιολογία. Εντάξει, όχι, έχουμε υποβάλει μια καινούρια πρόταση, όχι, ο εργολάβος ακόμη δεν έχει έρθει. Ο εργολάβος πρέπει να πιεστεί για να τελειώνουν τα διόδια. Εσείς πώς το βλέπετε? Να έχουν ανοίξει, αθετήσανε το λόγο τους. Εντάξει, είπανε πριν τις γιορτές, μετά είπανε μετά τις γιορτές και βλέπετε ότι αυτό το πράγμα εξακολουθεί και αυτό συνεχίζεται. Έχουν ορίσει το νέο σημείο που θα γίνουν τα διόδια? Αυτό που λένε είναι... Υποτίθεται ότι η πρόταση ήταν διαφορετική του καινούριου Διευθύνοντα Συμβούλου. Παρ' όλα αυτά όμως η πρόταση εξακολουθεί και επιμένει μάλλον το ΤΑΙΠΕΔ ότι πρέπει να γίνουν στα συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή εκεί που ήταν να γίνουν αρχικά τα μετοπικά, 100 μέτρα λίγο πιο κάτω. Και μάλιστα επειδή υπήρξε η αντίδραση του Δήμου όπου τους σταμάτησε την προηγούμενη φορά, τώρα προβαίνουν σε αναγκαστική απαλωτρίωση, που αναγκαστική απαλωτρίωση σημαίνει ότι πλέον τα νομικά μας όπλα έρχονται και λιγοστεύουν. Και έτσι σταδιακά θα μπορέσουν να κάνουν την απαλωτρίωση αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ήδη οι δικηγόροι θα κινηθούν και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγή πλεύσης και θα γίνουν τα μετοπικά σε εκείνο το σημείο και τα πλευρικά στην ανατολική πλευρά εκεί που προέβλεπε.